Καλησπέρα παιδιά σε όλους σας. Killer εδώ πέρα. Το κάνουμε πιο και αυτό για να μην ακούμε πολύ δυνατά. Σήμερα για τρίτη φορά παίζουμε την καταραμένη αυτή έκδοση, την α0000. Το ξέρω, έγραψα εκεί πέρα στην κοινότητα ότι αυτή την εβδομάδα αλλά και την επόμενη ότι δεν θα δουλέψω σε κάτι πάνω σε αυτό, γιατί φτιάχνουμε το κανάλι. Τελικά δόθηκε χρόνος, δηλαδή... Εντάξει, δεν είναι και πολλά τα πράγματα, αλλά κατάφερα και έκανα κάποια πράγματα. Το μόνο που μας μένει είναι ένα intro και ένα outro. Θα γίνει και αυτό. Λογικά σε αυτό το βίντεο ή στο επόμενο βίντεο λογικά θα δούμε intro-outro. Πάντως από ό,τι βλέπετε έχει αλλάξει και το χρώμα του καναλιού και τα thumbnails στα νέα βίντεο. Τα προηγούμενα θα μείνουν έτσι όπως είναι. Έτσι και καλά σαν... πώς θα το πω... έτσι για να το θυμόμαστε σαν ανάμνηση, γιατί τα βίντεο δεν θα πειραχτούν, αλλά από αυτό και μέχρι άλλη φορά θα πειραχτούν, θα είναι έτσι όπως είναι, δηλαδή προς το καλύτερο. Ο σχολιασμός, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι, αυτό είναι πάνω στο δικό μου το κεφάλι, αλλά θα βελτιωθεί και αυτό σιγά σιγά, ήδη έχουμε βελτιωθεί από το πρώτο βίντεο του καναλιού αυτού μέχρι τώρα, υπάρχει διαφορά. Ή άμα εξαιρέσουμε το πρώτο βίντεο μου στο ίντερνετ που ήταν σε ένα παλιό μου κανάλι, το πρώτο βίντεο του 2016 Νοέμβριο, από τότε ως τώρα έχω γίνει θεός, εντάξει, δεν το συζητάω. Τότε καλά καλά δεν ήξερα τι θα δείξω, τι θα κάνω, πώς θα το ανεβάσω στο YouTube και... τι πρόγραμμα είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου, ξέρω εγώ. Και ποια είναι η λειτουργία του. Ήμουνα με ένα γαμημένο κινητό. Στο έτσι. Άμα είχα webcam θα έδειχνα, αλλά δεν έχω. Τι να κάνουμε. Α, στο έτσι. Ορίστε. Εδώ πέρα με αυτό. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας μην χρονοτριβούμε. Εδώ πέρα βλέπετε, έχει αυξηθεί και η ποιότητα. Καμία σχέση με το άλλο, που βλέπαμε την τύφλα μας. Έκανα και κάποιες δοκιμές, δεν φαίνεται να κρασάρει, όλα κομπλέ είναι. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα, να τσεκάρω μία. Ωραία, φαίνεται η κόκκινη κουκίδα εκεί πέρα. Κομπλέ. Τι έγινε ρε, γιατί δεν ξεκινάει. Ανάτο. Λοιπόν, εδώ πέρα κλασικά. Αυτό δεν μπορούμε να το χουφτώσουμε, ούτε αυτό δεν μπορούμε να το χουφτώσουμε. Όλα αυτά. Αυτά γιατί αλλάζουν, ρε γάμο, το τέλος πάντων. CCTV εδώ 123, σαν άνθρωποι. Αυτά εδώ πέρα, άντε να τα ανοίξω, αλλά δεν θα υπάρξει τίποτα. Τζάμπα τα ανοίγω, τι να κάνουμε. Πάμε να παίξουμε. Εδώ πέρα. Λοιπόν, την τελευταία φορά που το σταματήσαμε ήταν εδώ πέρα, κλασικά, με τα γουρουνάκια. Πάντως δεν λαγκάρει καθόλου, ρε. Κοιτάξτε εδώ. Πιο δυσδιάσκητη ποιότητα έχουμε και δεν κολλάει. Εντάξει, το γεγονός είναι ότι έχουμε δύο chunks, είναι τα γραφικά στο fast και όλα αυτά. Αλλά πάντως δεν κολλάει, μια χαρά είναι. Δοκίμασα και με την πιο υψηλή ποιότητα βιντεού, αλλά το αρχείο έβγαινε στην κυριολεξία τεράστιο και από την άλλη υπήρχαν όντως lag στον υπολογιστή, δηλαδή πες να έβγαινε το βίντεο παγωμένο. Επομένως, καταλαβαίνετε, όταν πάω με τον νέο υπολογιστή που θα έχουμε και πολύ χώρο στο σκληρό δίσκο. Και όλα αυτά, θα του βάλω βέβαια και άλλους σκληρούς δίσκους, εκεί πέρα στο καινούριο PC, δεν θα είμαστε με έναν. Βέβαια κανένα δύο σκληρούς θα βάλω, έτσι σαν έξτρα. Λέω να βάλω έναν Terabyte HDD 7200 και έναν άλλον έναν HDD, ο οποίος θα είναι... δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω πόσο, λέω 200 γίγα εκεί πέρα λογικά, δεν ξέρω, λογικά backups θα βάζω, δεν ξέρω τι να σας πω. Θα δούμε τότε. Πάντως έχω ξεκινήσει και παίρνω νέο υπολογιστή, το κουτί, το ξεκίνησα. Το έχω παραγγείλει και λογικά μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου θα το έχω στα χέρια μου. Μέχρι εκεί. Ή το μεγαλύτερο ωράριο που μας δώσανε είναι όντως μέχρι 18 Σεπτεμβρίου. Από 8 μέχρι 18, τώρα είμαστε 10 προς 11, λογικά θα έρθει κάποια στιγμή, μέχρι τις 18 θα έχει έρθει. Έτσι. Μετά θα μετακινηθώ στον επεξεργαστή
και στην κάρτα και όλα αυτά. Και μετά σιγά σιγά τσουκου 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 θα τα συλλέξω όλα τα κομμάτια και ορίστε, μια χαρά όλα. Είναι 6 φάσεις, 3 φάσεις θα μείνουνε, οι οποίες και αυτές εύκολα θα μαζευτούν. Ούτως ή άλλως το πιο ακριβό είναι η κάρτα και ο επεξεργαστής, τα δύο πιο ακριβά. Το κουτί, εντάξει, δεν ήταν και τίποτα το θεϊκό, σε τιμή, ένα ωραίο κουτάκι είναι, να μπορεί να δέχεται αυτό που θα έπρεπε να δέχεται. Εντάξει, τα υπόλοιπα τρία εντάξει είναι φτηνά, δηλαδή τώρα μιλάμε για μνήμες RAM, μιλάμε για μητρική και μιλάμε και για σκληρό δίσκο. Εντάξει, αυτά είναι φτηνά, δεν είναι πανάκριβα. Θα παραγγείλω τώρα τα δύο ακριβά τώρα, να φύγουν και αυτά από τη μέση και να μείνουν τα φτηνά. Και μετά εντάξει όλα καλά, το έχουμε το πίσω στα χέρια, το συναμπαυλογούμε, τέλος. Όλα κυριλάντζοβες. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα όλα καλά. Βραδιάζει. Ο τυπάκος θα μας κάνει τη χάρη να εμφανίσει και σε αυτό το επεισόδιο. Στα δύο προηγούμενα επεισόδια φαινότανε. Μας είχε βγει. Όσοι είδατε τουλάχιστον το δεύτερο επεισόδιο. Θυμάστε που βγαίναμε από εδώ πέρα, από το system. Και τον βλέπαμε εκεί πέρα να κοντοστέκεται σε αυτήν εδώ πέρα την ιδέα εκεί πέρα. Εκεί πέρα κοντοστεκότανε. Και όταν τον πλησιάσαμε μας κοίταξε απειλητικά και έφυγε. Τώρα από ό,τι ψάχνω δεν τον βρίσκω. Εντάξει, θα δούμε συνέχεια του επεισοδίου. Από ό,τι είπαμε εμείς θα παίξουμε κανονικό Minecraft Alpha. Και το έξτρα ό,τι γίνει έγινε με αυτόν. Σαφώς και θα παίξουμε κι άλλα horror version του Minecraft. Έτσι, αφού το κανάλι μας, το main content του καναλιού μας είναι το Minecraft. Εντάξει, σαφώς και θα υπάρχουν κι άλλα παιχνίδια, προφανώς. Δεν θα είμαστε μόνο αυτό. Γιατί όσο και ωραίο παιχνίδι να είναι, άμα κάνεις μόνο αυτό, κάποια στιγμή το κανάλι θα καταντήσει βαρετό. Δεν θα ανέβουν οι subscribers, δεν θα ανέβουν τα views. Ασχολιόμαστε εκεί με άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, σκοτώσουμε αυτή τη μαλακή από εδώ. Αλλά το θέμα μου είναι με τι να ασχοληθούμε για αυτό το επεισόδιο. Πάντως παιδιά, όσο και περίεργα να ήταν τα προηγούμενα βίντεο λόγω μαλάκιν στον εγκέφαλο, δηλαδή που δεν μπορούσα να φτιάξω κάποια πράγματα. Που εντάξει, πνεύμα το γελογημένο, δεν έχω υπολογιστή καλό. Καθόλου καλό. Βέβαια, προσπαθούσα να κάνω ό,τι μπορούσα. Τώρα θα το προσπαθήσω ακόμα περισσότερο και ό,τι βγει έγινε. Πάντως και όσο αφορά τα 4 τελευταία βίντεο που ανέβασα, δηλαδή από σε αυτή τη σειρά, από το πρώτο επεισόδιο, στο δεύτερο επεισόδιο και στο πρώτο τι σε διάλογο παίχτηκε εδώ πέρα. Α, εντάξει, όλα κομπλέ. Τι γίνεται το πλέον εδώ πέρα, τέλος πάντων. Αντάξει, έλα, παίζει μια χαρά. Με αποτέλεσμα, ξέρω εγώ. Έγινε χαμός. Σας ευχαριστώ, παιδιά, για την υποστήριξη. Πραγματικά, ανεβήκαμε και subscriber αρκετούς, χουφτώσαμε και τον πρώτο μας στόχο. Πάμε τώρα να σπάσουμε την εκατοστάρα σε subscriber, όπου είναι και ο δεύτερος στόχος μας. Εντάξει, άμα θέλετε μπορείτε να δείτε και τους στόχους, τους έκανα update στο description του καναλιού, όχι του βίντεου. Στο κανάλι, είναι εκεί που γράφουμε με λίγα λόγια για το κανάλι και τέτοια. Το description του καναλιού δηλαδή, που εκεί πέρα γράφω τους στόχους του αυτού του καναλιού. Μισό μία να σας πω. Τρέχει πολύ περίεργα, να πω την αλήθεια. Τρέχει πολύ περίεργα η παπάντζα. Τέλος πάντων, να σας πω μία τους στόχους.
Είναι οι 60 που τους έχουμε χουφτώσει, εντάξει, χρειάζεται να ασχολιόμαστε με αυτό. Είναι οι 100, άντε να τους πάσουμε και αυτούς. 150, 200, 300, 400, 600, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 και οι τελικοί όπου είμαστε και πολύ μακριά και δεν ξέρω αν θα τους φτάσουμε του χρόνου ή του παραχρόνου ή του αντιπαραχρόνου, οι 50.000. Αυτή είναι η στόχη μας. Μετά τους 50.000, εντάξει, είναι... Α, εντάξει. Λογικά το έφτιαξα μόλις τώρα. Δεν είχε μπει καλά το βίσμα από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην μου το ξανακάνει. Τέλος πάντων, πίσω στο θέμα μας. Μετά από τους 50.000 είναι στο χέρι σας αν θα φτάσουμε τους 100.000, τους 200.000 και πάει λέγοντας. Μετά από εκεί δεν υπάρχει στόχος. Είναι στο χέρι σας αν θέλετε να συνεχιστεί η μόδα αυτού του καναλιού. Και όλα κομπλέ. Άρα κάθεσε τώρα πρώτα να σπάσουμε την 100 που είναι ο δεύτερος στόχος. Την 300, την 400 και μετά τώρα συζητάμε για 50.000 και 100.000. Είμαστε πολύ μακριά και είμαι σίγουρος ότι ούτε του παραχρόνου δεν θα τους φτάσουμε. Εκτός άμα ξέρω εγώ κάνετε share παντού. Το κανάλι αυτό, το βίντεο αυτό και τα υπόλοιπα βίντεο και όλα αυτά. Να φέρετε κόσμο, να φέρετε fans. Ξέρω εγώ να δείξετε τρελή υποστήριξη και πότε δεν ξέρεις, μπορεί και του χρόνου. Του χρόνου, σε μισό χρόνο ακόμα, σε 1,5 χρόνο δηλαδή, να φτάσουμε τους 50.000. Εντάξει, φεύγω, θα είμαι τρεις ευτυχισμένος, να μην λέμε ψέματα. Γιατί καλύτερο συνέστημα από το να πετυχαίνεις κάτι που τόσο πολύ κυνηγάς, είναι πιστεύω το καλύτερο συνέστημα άμα το πετύχεις. Στην κυριολεξία όμως. Τέλος πάντων, να αφήσω και τούτο εδώ, δεν το χρειαζόμαστε. Για να δούμε γύρω γύρω. Υπάρχει πουθενά το τυπάκι, κάπου εδώ πέρα. Εντάξει, μου πίσω είναι και σκοτάδι, πού να το δούμε. Σίγουρα θα πέσουμε σε οφθαλμαπάτη τώρα που είναι έτσι νύχτα με σκοτάδι. Νύχτα με σκοτάδι. Νύχτα με ομίχλη, θέλω να πω. Είναι λίγο δύσκολο. Αν τα πέφτει τώρα με αυτό το κλίμα σε οφθαλμαπάτη. Δηλαδή, ξέρω να το δει και καλά ότι είναι εδώ, να κάνει να μην ήταν ποτέ. Και απλά είναι τα μάτια σου, απλά να σε προδώσαν, ξέρω να είδε τη φαντασία σου πράγματα. Αλλά άμα τώρα σπονάρει τόσο φως, ναι. Εκεί δεν πρόκειται για οφθαλμαπάτη, πρόκειται για αλήθεια. Τέλος πάντων. Και επίσης πατώ και έφερε, δεν ανεβαίνει καθόλου το render distance, εντάξει. Το έχουν βγάλει τον κώδικα που το ανεβάζεις και το έχουν κολλήσει εκεί στα δύο chunks, τέλος πάντων δεν πειράζει. Υγεία να υπάρχει. Λοιπόν, καθίστε μία, να ψήσουμε και αυτά τα τρία εδώ πέρα, όσο εγώ θα φτιάχνω ένα τσεκουράκι. Α, ναι, σωστά, τα σίδερα τα άφησα πάνω, Για μου του. Μισό να ψήσω αυτό και πάμε. Ωραία, θέλουμε τσεκούρι. Έτσι, θέλουμε σίγουρα ένα τσεκούρι. Ένα πίκαξ ακόμα. Ωραία. Κάνουμε το τσεκουράκι μας. Έλα. Ωραία. Κομπλέ. Ωραία, ετοιμάστε και αυτό. Να κάνουμε και μερικά prank, μερικά sticks για να κάνουμε ράβδους. Ωραία, πιστεύω είμαστε πολύ καλά. Για να δούμε. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να ανησυχούμε τώρα για σκελέτια, για καύλες, τώρα για zombies, για spider-mans, για... Το έλα να δεις. Απλά εδώ πέρα είναι αυτός που μας παρακολουθεί. Δεν είναι ούτε το ζόμπι, ούτε η καύλα και ούτε κανένα ζόμπι. Εδώ πέρα μας παρακολουθεί ένας και μοναδικός και αυτός είναι ο Glitch. Αν τουλάχιστον τον λένε έτσι και δεν τον λένε τίποτα. Τέλος πάντων, ο 000. Άρα από ό,τι φαίνεται και αυτά decay δεν κάνουνε καθόλου και μου τις πάει να τα βλέπω έτσι. Οπόμενος λογικά θα τους βάλω φωτιά. Μόνο μην πέσει το PC μόνο γιατί... Τι να κάνουμε, ψόφα κι εσύ. Ωραία. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Επειδή αυτά εδώ πέρα μου τις πάνε να τα βλέπω έτσι. Και λογικά θέλω να φυτέψω νέα δέντρα. Αυτό που θα κάνω είναι πολύ απλά να
Να μαζέψω λίγο gravel. Εδώ μέσα έχει πέσει gravel, θυμάμαι. Πάμε να το μαζέψουμε. Να πάρουμε λίγο πυρόλιθο. Έτσι μεταφράζεται το flint στα ελληνικά. Να το. Με το που το είπα έγινε. Είδατε γάμο τα ελληνικά μου γαμό. Τι τύχη φέρνουνε. Που τα κριτζάρετε μαλάκες. Μαλάκες. Τέλος πάντων. Α, ξημερώνει. Τέλος πάντων. Τι, πήραμε κι άλλο. Ήταν η ιδέα μου. Α, δεν ξεπήραμε τίποτα. Πάντω μπορούμε να φτιάξουμε. Όχι, δεν φτιάξουμε τίποτα. Α, επίση δεν υπάρχουν και γελαστούλιδε. Μάιντσα αυτέ δεν υπάρχουν. Θα με πει τώρα. Πού θα τα φτιάξουμε όλα αυτά. Το αυτό το string που βρήκαμε ήταν. Από το. Master Spawner εκεί κάτω. Το dungeon που στο διάλογο λένε. Επομένω. Παιδέρε μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πώς θα αποκαλύψουμε και άλλα στριγκάκια. Κάτι ήταν εκεί πέρα και κουνήθηκε. Δεν ξέρω τι έγινε μόλις. Βέβαια θα τους βάλω φωτιά. Επίσης κοιτάξτε λίγο το μαγικό της αλφα έκδοσης αλλά και της βέτα μέχρι ένα σημείο. Η φωτιά έτσι και τη βάλεις. Σε δευτερόλεπτα θα κατέστρεψε όλα έτσι. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα αυτόνει. Τώρα το έχουν χαλάσει αυτό και πηγαίνει πολύ αργά. Κοιτάξτε εδώ, αμέσως φωτιά τους έβαλε, κατευθείαν. Οκ, χτύπησα πάνω στη φωτιά. Αυτό λογικά θα το σπάσω για να πάρουμε μοσχεύματα. Πάλι καλά δεν μετράει το durability. Καλό αυτό. Οκ, πέθανε και η Αγελάδα. Επίσης παιδιά φοβάμαι τώρα λίγο που βγήκα από το σπίτι, γιατί η αλήθεια είναι τώρα άμα μας συμπέσει αυτός ο μαλάκας και μας τσουρομαδίσει, τι θα κάνουμε τώρα. Για μου το κέρατο, κοιτάξτε ρε μαλάκες. Κοιτάξτε ρε μαλάκες που μπλέξαμε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα μας την κάνει τη χάρη και σε αυτό το επεισόδιο να εμφανιστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση παιδιά, βγάζει ένα φιλικ, αυτή έκδοση γαμού. Μαλάκα... Ακόμα και θαραλέως να είσαι και με peaceful την δυσκολία, νιώθεις ότι μάλλον θα υπεργαμηθείς. Όχι απλά θα γαμηθείς, θα υπεργαμηθείς. Αυτή τη στιγμή νιώθω εγώ τώρα, νιώθω περίεργα, προς άβολα. Νιώθω κάπως άβολα, πώς σας το πω. Άβολα προς το φόβο. Δηλαδή την αβολία του φόβου, κάπως έτσι. Τι ξέρω, μαλάκα, το μου την πέσει από κάπου τώρα αυτός. Σίγουρα θα μας κάνει τη χάρη να εμφανιστεί και σε αυτό το επεισόδιο. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Αρχίζω και. Τρελαίνομαι τώρα. Το σπάσαμε το δέντρο. Όχι, εντάξει. Αυτό το σπάσαμε. Εντάξει. Μπορούν να φύγουν. Προτού φτάσει η φωτιά, να κόψουμε και αυτό. Να προλάβουμε μόνο μία σκιά στη φωτιά και ψοφήσουμε εδώ μέσα. Ωραία. Α, έγινε. Κοιτάξτε εδώ. Αλφα έκδοση, ρε μαλάκα. Αλφα έκδοση. Για πλάκα, στα καίει όλα. Μία μαλακία, μία πλάκα. Στα κατέστρεψε όλα. Στην κυριολεξία όμως. Ωραία. Με το κακό είναι δεν σου δίνουν μοσχεύματα αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Εδώ πέρα λέει δεν θα βάλουμε φωτιά. Απλά θα πάρουμε τα φύλλα για να πάρουμε μοσχεύματα. Για να μπορούμε να ξαναναφυτέψουμε το δάσος. Οκ. Αυτό θα κάνουμε τώρα, επομένως. Δεν είσαι εδώ εσύ μαλάκα, έτσι. Δεν είσαι εδώ ακόμα. Έχω δουλειά, βλέπεις. Αν είσαι εδώ και είσαι αόρατος. Η μαλακία σου μπορεί να περιμένει λίγο. Λοιπόν. Μαζέψουμε το δεντράκι μας εδώ πέρα. Εντάξει. Παιδιά δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ πέρα. Στην κυριολεξία δεν καταλαβαίνω. Είμαι σίγουρος ότι θα μου την πέσει τώρα από πίσω ενώ κόβω εδώ πέρα αυτά. Και να με τσουρωμαδείς. Αν προλάβω και το ρίξω καμιά χιτιά και τον αφήσω στον τόπο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορείς να τον κοπανείς αυτόν. Δεν ξέρω. Στο προηγούμενο επεισόδιο που πήγαμε να τον χτυπήσουμε, απλά μας κοίταξε απειλητικά και έκανε την τζέν κατευθείαν. Ούτε μας έδωσε μέσα. Απλά μας κοίταξε θυμωμένα και έφυγε. Ούτε επιτέθηκε τίποτα.
Τέλος πάντων, ούτε στο 1-2-7 με το Herobrine δεν κατάφερα να τον κοπανίσω, γιατί έκανε την τζεν. Εκεί που πήγαν, εκεί που το επιτιθενόμουν, έκανε την τζεν. Ωραία, λοιπόν, ας σπάσουμε τώρα αυτά μία. Έλα, σε αυτή την έκδοση τα μοσχεύματα, ρε μαλάκες, είναι πολύ σύντομα. Πετάνε πολύ σύντομα, πώς θα το πω, πετάνε αμέσως. Δεν με πετάνε τώρα. Πώς γίνεται αυτό? Εκτός άμα πετούν φως, ξέρω εγώ. Τι να σας πω, ρε, δεν ξέρω. Δεν ξεκίνησα, είπαμε, την ιστορία μου σε αυτές τις εκδόσεις. Πολύ πιο μετά από αυτήν την έκδοση ξεκίνησα. 6 χρόνια, 7 χρόνια πιο μετά. Στην 1-12-2. Δεν ξεκίνησα στην Αλφα. Τι έγινε, ρε μαλάκα. Πάλι αυτό. Εντάξει. Για να το διορθώσουμε, είπαμε το γνωστό κολπάκι μας. Κάνουμε την join. Ορίστε. Ωραία, από ό,τι βλέπω δεν πετάει saplings. Μοσχεύματα. Μάλιστα. Να το πέταξε κι άλλο. Να το φυτέψουμε εδώ πέρα, κλασικά. Α, κλασικό Minecraft είπαμε. Κλασικό Minecraft παίζουμε και όπου πάει με αυτόν. Ή με ό,τι άλλο ξέρω εγώ μαζί με αυτόν μας επιτεθεί. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Πραγματικά δεν έχω ψάξει την έκδοση πολύ αυτή. Έχω ψάξει λίγο και μόνο για αυτό το μαλάκα εδώ πέρα διάβασα. Αλλά και αυτό με λίγο. Γιατί είπα να το κάνουμε μαζί. Αλλά το θέμα είναι, από τη στιγμή που δεν διάβασα και το άφησα να το κάνουμε μαζί, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει σε αυτή την έκδοση. Δηλαδή το αργότερα ποιο είναι, τι μας περιμένει αργότερα. Πολύ αργότερα. Για πολλή ώρα ακόμα διαμονή σε αυτή την έκδοση. Δηλαδή, τι άλλο μαζί με αυτόν μας περιμένει. Μας περιμένει τίποτα το οποίο να μας κάνει, ξέρω εγώ, να κλείσουμε τη σειρά κατευθείαν. Να σπάσω τον υπολογιστή. Να πεθάνω από καρδιά, από το φόβο, δεν ξέρω, τι να σας πω. Στην κυριολεξία δεν ξέρω. Δεν έχω διαβάσει, σας είπα. Είπα να το κάνουμε παρέα εδώ πέρα. Και όπου βγει. Αλλά όμως, στην κυριολεξία δεν ξέρω τι μας περιμένει στο πολύ αργότερο διαμονής, έτσι. Δηλαδή απλά θα σπονάρει με σπαθί και θα μας γαμίσει. Να βγει τίποτα. Καμιά γκομενά του, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να σας πω. Καμιά πεθερά να βγει, να μας γαμίσει, ούτε που ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Στην κυριολεξία δεν ξέρω. Και όπου βγει, βγήκε. Πάντως πήγε ότι δεν κολλάει καθόλου, πολύ καλά πηγαίνει. Δεν ξέρω, το πρίμα μετά να τρελαινόταν η πόλη. Ακόμα και με αυτά τα γραφικά, δεν ξέρω τι να σου πω. Εντάξει, θα δούμε το βίντεο. Άμα βγει κολλημένο, τζάμπα όλη η διαδικασία. Τζάμπα όλο το progress. Τζάμπα όλα. Όσο αφορά αυτό το επεισόδιο τουλάχιστον. Σας είπα, από τη στιγμή που υποσχέθηκα κάτι για το κανάλι, δεν θα το κάνω πίσω. Στην κυριολεξία δεν θα το κάνω πίσω. Στην κυριολεξία των κυριολεξιών. Δεν θα ρίξω ποιότητα καθόλου. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να μην ξανεβάσω ποτέ ξανά βίντεο μέχρι να πάρω το νέο υπολογιστή. Τι άλλο να πω, δηλαδή, εντάξει τώρα. Ωραία. Να χουφτώσουμε τη δεκάρα. Να την χουφτώσουμε, άντε. Άμα την πετάξει. Οκ, να την πετάξει. Σπάσουμε γι' αυτό το τυχάκι. Σπάσε, ρε μαλάκα. Α, το έσπασε. Ωραίος. Πέταξε πράγμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Φυτεύουμε τις μαλακίες εδώ πέρα. Το θέμα είναι τώρα, σε αυτές τις εκδόσεις αυτά δεν φυτρώνουν. Φυτρώνουν πάρα πολύ αργά. Επομένως, με το bone meal κάνεις όλη τη δουλειά. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν σκελέτια. Για να επιτεθούμε. Πόσα τις ώρες θα φυτρώσουμε αυτά, ρε παιδιά. Κοιτάξτε εδώ, σε δευτερόλεπτα. Σε δευτερόλεπτα, παιδιά, όλη η διαδικασία έγινε. Αυτά είναι. Το καλό της αλφα αυτό είναι. Και της βέτα μέχρι ένα σημείο. Γιατί νομίζω μετά το αλλάξανε και το κάνανε
Για κάποιο λόγο να πηγαίνει αργά όλη η δικασία. Ενώ η φωτιά δεν πάει αργά. Ιδίως άμα φυσάει. Και έχει 12 μποφόρ. Κάναμε φωτιά είναι μεγάλη και έχει 12-13 μποφόρ. Εντάξει, σε δευτερόλεπτα που είναι να καταστρέψει ολόκληρη τη χώρα. Άμα τουλάχιστον θυμηθούμε με τις πυρκαγιές το καλοκαίρι. Τουλάχιστον όσο ήταν καλοκαίρι. Βασικά ήταν βαθύ καλοκαίρι, δηλαδή 45 βαθμούς έκανε και καλά. Στην κυριολεξία τώρα που είναι το σπίτι μου, να το δούνε. Και να φανταστούμε περιμένει εκεί η Σταυροπόδη στην καρέκλα να με σκοτώσει. Ε, έτσι δεν είναι. Δεν τον βλέπω πουθενά. Καλό αυτό το σημάδι. Μαλάκα δεν τον βλέπω πουθενά. Δεν μας έκανε ντου ακόμα. Κάτι την ώρα που θα πάμε να χτίσουμε και τον, και τον τρίτο όροφο, εκεί την ώρα που τον χτίσουμε πρέπει να έρθει απλά να μας γαμίσει, ξέρω εγώ. Πάντως λένε ότι σπονάρουν πολλά τέτοια με Bedrock Stone, άρα μόνο αυτό βρήκα, δεν βρήκα άλλα. Αυτό είναι το μόνο και το μοναδικό που βρήκα. Λογικά το επόμενο επεισόδιο θα πάμε να εξερευνήσουμε το χάρτη. Να δούμε τι άλλο μπορούμε να βρούμε. Για τις πινακίδες τις βρήκαμε. Τα τόρτς που σπονάρουν λες και είναι ο Herobrine, τα είδαμε. Έλα, χωρείτε, έλα παιδιά, χωρείτε, χωρίς πλάκα. Τα είδαμε όλα. Η τσουτσού πουθενά. Πουθενά η τσουτσού. Καλά μας σπονάρει κάπου κοντά που θα πάω τροχάδι, τουλάχιστον στο τροχάδι μπορώ να τον κοπανίσω. Θα το μάθουμε παρεούλα εδώ πέρα αν μπορούμε να κοπανίσουμε αυτή τη μαλακία που μας κοιτάει. Ωραία, εγώ δεν το... Πουθενά δεν τον βλέπω. Στην κυριολεξία δεν τον βλέπω πουθενά. Καλό αυτό. Θα κάνει 50 ώρες αυτό, είμαι σίγουρος. Ας δεις να πάρουμε πρόχειρα blocks και να ανέβουμε πάνω. Να πάρουμε αυτά εδώ. Εδώ πέρα, σαν άνθρωπος. Είδα. Α, πρόβατο ναι. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία είναι το καλύτερο. Έλα, γόρι μου, σπάσε γαμό. Σπάσε μη, σε σπάσω στα δύο. Ωραία. Χτίσουμε εδώ πέρα τη μαλακία μας εδώ πέρα που φτιάχνουμε. Αυτό θα το κλείσω ακόμα μέχρι να φτιάξουμε τη... Μέχρι να φύγουμε από κάτω για να φτιάξουμε τη σκάλα. Μόνο εκεί τότε θα κλείσει. Παιδιά, περνάνε αυτά και νομίζω ότι είναι αυτό το πλάσμα, ο 0-0-0. Δηλαδή τώρα εντάξει, τώρα τι είναι αυτό τώρα. Εντάξει, λογικό είναι με τέτοια render distance που να δούμε. Το Fog Start είναι στο 2, στο 0-2 βασικά. Το 0-8 είναι το σαν νέα τα versions. Που απλά είναι 2 render distance και δεν βλέπεις με τέτοια θολούρα. Απλά βλέπεις και πάλι πολύ κοντά. Και πρέπει να βλέπεις τον κόσμο απλά να είναι ένα chunk, ξέρω, χωρίς ομίχλη πολύ. Αν είναι λίγο πιο οριζόντια η ομίχλη, δηλαδή να είναι σαν τείχομα. Μόνο εκεί τότε. Ωραία, να το βγάλουμε και αυτό λίγο πιο έξω κανονικά, να έρθει στα ίσα του δεύτερου ορόφου. Αλλά το νομίζω είμαστε κομπλεράκι τώρα, έτσι. Είμαστε κομπλεράκι. Ωραία, κομπλεράκι είμαστε. Ωραία, τώρα μπορούμε να το σπάσουμε αυτό. Να πέσουμε κάτω σιγά σιγά, να κλείσουμε αυτό. Να το βάλουμε στη θέση του αυτό. Και με τις ράβδους που έχουμε. Πού είσαι ρε μαλάκα, πού είσαι. Γιατί δεν σε βλέπω. Παπάρα. Καλά ξέρω εγώ την ώρα εδώ πέρα που θα φτιάχνω τα υπόλοιπα τα ραβδιά. Να τον δούμε, ξέρω εγώ. Τι ήταν τώρα αυτό εδώ πέρα. Τι ήτανε, αν είδα καλά. Ωραία. Τι ήσουν εσύ, ποιος ήσουν εσύ. Α, η Ελλάδα είσαι. Νυχτώνει πάλι. Εντάξει. Το τόρτ σε πιστεύω να εμποδίζει. Α, εντάξει, όλα καλά.
Πού είσαι ρε μπάσταρδο, πού είσαι ρε. Πού είσαι ρε να σε γαμίσω. Πού είσαι ρε να σε γαμίσω, να σου σπάσω τη μύτη. Πού είσαι το διάολο είσαι. Συγχαμένε, πού είσαι ρε. Τι πρόκειται να μας κάνεις σαν τελική σου αποστολή ρε. Τι θα βιώσουμε με σένα εδώ πέρα, όπου και να είσαι. Γαμώ, πού είσαι το διάολο είσαι. Και τι θες από μας. Μαλάκα, όποιος και να είσαι. Ε, μαλάκα. Κοιτάξτε εδώ. Να τον ανοίξω και την πόρτα να μπει μέσα εδώ πέρα. Να τον καλοδεχτούμε με μια ωραία την πουνίτσα. Είπαμε αν μπορούμε να τον κοπανίσουμε αυτόν. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μπορούμε να τον κοπανίσουμε αυτόν, αλλά θα το δούμε εκείνη την ώρα. Όσο κοντοζυγώνει η ώρα. Είμαι σίγουρος ότι σε αυτό το επεισόδιο μπορούμε να τον δούμε κιόλας. Οκ. Πάμε πιο γρήγορα, παιδιά. Πάμε πιο γρήγορα. Μην κάνει η Jennings okay, την ώρα που φτιάχνουμε αυτά. Ωραία. Πού είσαι, ρε μπάσταρδο. Πρόβα τα βλέπω εδώ. Πού είσαι. Πού είσαι, ρε. Μαλάκα, ανατρίχιασα τώρα, μιας που κοιτάξα τώρα εδώ. Στην κυριολεξία όμως. Ωραία. Την αφήνω αυτή να ανοιχτή, να μπει μέσα, του κοπανίσω μία. Τον στείλω στο διάολο. Να δω από όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε, τόσο πιο καλό οπτικό πεδίο θα έχουμε. Άμα ξέρω Τζενάρη εδώ πάνω. Εδώ στον τρίτο όροφο θα τον δούμε κάργα. Εκτός να μας πουνάρει πάνω στο σπίτι μας, ξέρω, και το κάνω μια, ξέρω, έτσι πως είμαι και κάνω αυτά εδώ. Να κάνω μια έτσι και να το δω πίσω. Τακ, 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 τακ. Το τζάκισα. Δεν ξέρω πώς το κοπανίσα αυτό. Στην κυριολεξία δεν ξέρω. Δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάτι στην κυριολεξία. Ας συνεχίσουμε τις όμορφες εξκαφές μας. Πτήσιμο μάλλον. Ωραία. Γαμώ. Πες σε κάτω ρε ρημάτι. Πού είσαι ρε εσύ. Χαλασμένε, πού είσαι ρε χαλασμένε. Και λέει τώρα έχετε μια κάβλα στα άκυρα, ξέρω, και κρύγνεται, ξέρω. Αλλά όπως είπαμε, σε αυτή την έκδοση είναι σβηστές οι κάβλες, σβηστά τα render distance. Δεν μπορούμε να χουφτώσουμε, δυστυχώς. Δεν μπορούμε να χουφτώσουμε τέτοιους τύπους. Ούτε zombies, ούτε κάβλες, ούτε σκελέτια, τίποτα. Όπως είμαστε... Με το μαλάκα εδώ τον παπάρο να χουφτώνει αυτός εμάς. Εντάξει. Α, εντάξει. Έμεινα και λίγο τώρα. Να βάλουμε και λίγα... Λίγο φωτισμό εδώ πέρα. Και επίσης έτσι πως θα βάζουμε πιο, πολύ πιο ωραία να τα βάλω ξέρω εγώ εδώ. Αλλά μπορούμε να βάλουμε και εδώ ξέρω εγώ. Να δοκιμάσω το θα βγει. Α, έχω τόρτσες. Καλό, εντάξει. Εσπέτω. Αν βάλω εδώ πέρα. Α, σωστά. Δεν μπορούμε να βάλουμε το τσις. Γάμο το κέρατο. Καλά εδώ τότε. Εκτός ξέρω εγώ αν το κάνω. Κοιτάξτε. Μου ήρθε η ιδέα τώρα. Γαμίστε το, γαμίστε το γιατί δεν έχω όρεξη. Στην κυριολεξία δεν έχω όρεξη. Σπάνε και εργά τα γαμημένα. Κάτσε, άμα τα σπάει σε αυτό, νομίζω είδα καλά ότι σου δίνει pranks ξανά. Α, όχι, εντάξει, καλά. Προβλήμα είμαστε. Λοιπόν, εντάξει, θα αφήνουμε πίσω αυτά. Α, και εσύ, κάτσε εδώ. Ο σκουριασμένος πουθενά. Πουθενά ο τύπος. Τέλος πάντων. Α, ούτε από εδώ δεν είναι. Πού σκατά είναι ο τύπος. Ψόφα εσύ. Ψόφα. Ψόφα. Α, ψόφηκες έτσι, έτσι για να πεθάνεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο τυπάκος αγνοείται.
Τι φάση αυτά τα τόρτσις? Γιατί είναι τόσα πολλά? Γιατί είναι τόσα πολλά τόρτσις? Τι έγινε εδώ πέρα? Εκτός αν είναι αυτά τα προηγούμενα που είδαμε. Στην καμία δεν ήταν τόσα. Ήταν, αν είδα καλά, 4 την προηγούμενη φορά. Τα τόρτσα εδώ πέρα ήταν 4. Τώρα πόσα είναι? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 τόρτσες από ερυθρόλιθο. Κοιτάξτε λοιπόν, επειδή θα κάνω, θα τα σπάσω. Θα τον προκαλέσω λίγο. Θα τα σπάσω εδώ πέρα όλα. Και άμα δούμε ότι ξαναεμφανίζονται, παιδιά, κάτι απρόοπτο συμβαίνει. Και δεν θα έχει αίσιο τέλος. Στην κυριολεξία όμως δεν θα έχει αίσιο τέλος. Όχι παιδιά, στην κυριολεξία δεν θα έχει αίσιο τέλος αυτό το πράγμα. Άμα συνεχίσουμε να βλέπουμε πίσους από ερυθρόλιθο. Κι άλλος. Ή όχι. Τον πήραμε τον άλλον. Α, εντάξει, 8 είναι. 8 πισί από ερυθρόλιθο. Αυτός ο μαλάκας εκεί πέρα, ο χαλασμένος θα βάζει. Σίγουρα. Ωραία λοιπόν, τα τόρτσες πια τα μάζεψα. Τα τόρτσες από ερυθρόλιθο. Και όπως είπαμε, τώρα άμα συνεχίζουν να βγαίνουν παιδιά έτσι απρόπτα και τόσο πολλά, παιδιά, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι θέλει αυτός ο μαλάκας από εμάς. Και δεν θέλει καλοσύνη, σίγουρα. Κάτι χειρότερο θέλει. Βασικά το αντίθετο θέλει της καλοσύνης. Το κακό. Την αηδία. Την μπασταρδιά. Κάτι κακό να μας κάνει θέλει. Την προηγούμενη φορά το πήγαν το επιτεθώ και μας κοίταξε γρήγορα απειλητικά και κάνει DJ κατευθείαν. Δεν έκατσε να ασχοληθεί. Και λέει τώρα, παιδιά, εμφανίζεται τόρτσι εδώ πέρα ξανά από ερυθρόλιθο. Εδώ πέρα μπροστά. Μας κάνει το πίσω ξυλοκοπίδα, θα τα γουρούνια, θα τα μαζέψω. Σε περίπτωση που ξέρω εμπλακούμε σε PvP με αυτόν, να μπορώ να κάνω heal κατευθείαν. Εκτός αν είναι κανένας Herobrine νούμερο 2 αυτός και με μισό hit σε τρώει, ξέρω εγώ. Να σε βγάζει με μισό hit. Τι να πω, δεν ξέρω. Άντε πάλι. Ρε! Κόφτο! Ή αυτός θα κάνει ή έτσι το φτιάξανε, ξέρω εγώ. Πάθουμε καμία επιληψία εδώ πέρα, ε. Άρα ξαναμπαίνουμε. Μέρα, μέρα, α, όχι νύχτα. Οκ. Πόσα FPS σκοτώνουμε? 300 FPS με καλή ποιότητα, ε. Εντάξει. Λίγο εκφοβιστικό βέβαια αυτό, γιατί μπορεί να το βίντεο να βγει και ξέρω κατεστραμμένο, ξέρω παγωμένο, να μην κάνει καμία χρήση. Και ουσιαστικά όλοι εδώ πέρα, όλο το working out να πάει χωρίς λόγο, χαμένο, ξέρω εγώ. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ τον τύπο δεν τον βλέπω. Η αλήθεια να λέγεται. Μάλλον σε αυτό το επεισόδιο, γιατί σε λίγο θα κλείσω. Σε κάνα πεντάλεπτο το βίντεο, γιατί θα τραβήξει πολύ και δεν θα είναι ωραίο. Μπορεί και να μην μας κάνει τη χάρη. Και απλά να παίζει με τα κόλπα του. Να πω, δεν ξέρω. Τι να σου πω, παιδιά, δεν ξέρω. Μπορεί, ξέρω, έτσι απλά να το κάνει το πράγμα του. Ξέρω τώρα να προσπαθεί να μας τρομάξει με τα κόλπα του εδώ πέρα με τη μέρα και τη νύχτα. Με τα τόρτσες του. Νάτος. Έλα εδώ ρε. Μαλάκα, φοβήθηκα στην κυριολεξία. Εδώ ήταν, στο φως. Εδώ. Έκανε την τζένο μαλάκας όμως. Αυτή τη στιγμή ούτε μας κοίταξε, τίποτα. Απλά έκανε έτσι σαν τον μαλάκα, σαν τον μπάσταρδο. Μαλάκα, το αίμα μου, μαλάκα, πάγος το αίμα μου. Πω, στην κυριολεξία δεν κοροϊδεύω κανένα τώρα. Πόση ώρα στεκόταν εδώ αυτός? Γιατί με το που... εδώ πέρα και την Τζένα έκανε αυτό. Πόση ώρα στεκόταν αυτός? Στην κυριολεξία πόση ώρα στεκόταν? Πόση ώρα στεκόταν ο μαλάκας, ρε παιδιά? Σίγουρα είχε σπονάρει πιο πριν. Δεν ξέρω. Ή απλά ξέρω να μας φοβάται, ξέρω εγώ, να φοβάται το PvP αυτός και... για να μην πάει όλη του η έκδοση, ξέρω, χαμένη και καλά.
Παιδιά, δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται σε Αθηναϊκούς, πραγματικά δεν ξέρω. Στην κυριολεξία, εγώ πάντως έχω γεμίσει με φαγητό. Σε περίπτωση που όντως αποφασίσει να το παίξει λίγο πιο θαραλέος και όχι πούστης. Τουλάχιστον να έχω γεμάτο φαγητό για να μπορώ να κάνω χίλιαμα, αρχίζω και παίζω ξύλο μαζί του. Γιατί αυτή τη στιγμή μου δείχνει... Φοβάται να έρθει να με αντιμετωπίσει, δεν ξέρω. Σταμα... Έλα να με αντιμετωπίσεις. Έλα να με αντιμετωπίσεις, ρε. Εδώ στεκόσον στο φως, για να σε δω καλά. Εδώ που δεν υπάρχει μπογκ. Τουλάχιστον εκεί που ήμουν εγώ. Έλα να με αντιμετωπίσεις, ρε μαλάκα. Ολόκληρο ερυθρόλευθο εδώ πέρα άφηνες. Πινακίδες ψόφα ψόφα άφηνες. Μου εμφανίζεσαι. Μου κάνεις εδώ πέρα την επιληψία. Σταμάτα να είσαι πουστάρας, ρε. Γίνε λίγο φυσιολογικός άντρας, ρε, να είσαι με αντιμετωπίσεις, ρε. Συχαμένε. Έλα, ρε. Έλα να μου δείξεις ποιος είσαι, ρε, συχαμένε. Μας κρατάς επεισόδια για επεισόδια εδώ πέρα. Πού είσαι στο διάλογο είσαι, τι θες από μένα, γιατί κάνεις τζιτζέν. Γιατί κάνεις τζιτζέν, γιατί δεν έχεις να με χτυπήσεις. Τι καταλαβαίνω, κότα είσαι. Τι είσαι. Κοτούλα είσαι. Να, αυτό το πράγμα εδώ είσαι, ρε. Πού είναι. Πού είναι, ρε. Ή την πέταξε στην κότα για να μην δείξουμε τι είσαι. Θα τη βρω την κότα. Σε αυτήν την έκδοση τζενάρουνε εδώ που υπάρχει γρασίδι αυτά. Πού είσαι στο διάλογο είσαι, ρε. Καλά, εντάξει, χαμίσω το κάτω, τώρα ψάχνω μια κότα τώρα. Για να δείξουμε τι είναι αυτός. Α, εδώ. Ουρουνάκια. Να, ορίστε. Τέτοιο πράγμα είσαι, ρε. Συχαμένε. Ε, συχαμένε. Τι είσαι, ρε. Τι είσαι. Ή τι δεν έρχεσαι. Είσαι πούστης ή είσαι αυτή εδώ πέρα η μαλακία. Αυτή εδώ. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα είσαι, ρε. Πού είσαι, ρε. Αυτό το πράγμα εδώ είσαι. Κάθαρμα. Έλα να αντιμετωπίσεις μας κατά σε επεισόδια και επεισόδια εδώ πέρα. Να μάθουμε τι στο διάλογο είσαι. Να τελειώσει αυτή η σειρά. Πού στο διάλογο είσαι. Ασχολιόμαστε με σένα, νομίζεις. Επειδή είσαι πούσης και δεν έχεις τα αρχίδια να έρθεις να με αντιμετωπίσεις. Πού είσαι, ρε. Έλα, σπαθάκι. Πανοπλία, φαγητό. Έλα να παίξουμε PvP. Να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος και ο πιο μάγκας. Εγώ ή εσύ. Έλα. Δείξε μου τον ανδρισμό σου. Σταμάτα το παίζεις πούστης. Πού είσαι, ρε. Φαγητό, πανοπλία, σπαθί και τσεκούρι. Έλα, ρε, αν είσαι γνήσιος, ρε. Έλα να παίξουμε PvP. Σε προκαλώ, ένα Βιέννα. Πού είσαι. Πού είσαι. Γιατί κάνει τη τζεν. Με σένα θα ασχολιόμαστε, σε αυτή τη σειρά. Θα σε γνωρίσει αυτή η σειρά για σένα είναι, άρα και πάλι τι. Να μάθουμε το θρύλο σου. Την ιστορία σου. Την ύπαρξή σου, τη μαλάκινσή σου. Αυτά εδώ πέρα ξέρεις να τα αφήνεις και τον καρκίνο εδώ πέρα. Αυτά ξέρεις να τα αφήνεις. Έλα ρε αν είσαι άντρας πραγματικός ρε, να με αντιμετωπίσεις ρε. Έλα να με σκοτώσεις. Έλα να μητρεθούμε να δούμε ποιος είναι ο πιο μάγκας. Πού είσαι. Σε προκαλώ. Πού είσαι. Να ξεμερώνει κιόλας, τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, μάλλον ο φιλαράκος μας δεν μας έκανε τη χάρη του σε αυτό το επεισόδιο να παίξουμε ξύλο. Μόνο μας έκανε τη χάρη να ξαναεμφανίστηκε και μάλιστα εκεί στο φως κοντά για να τον βλέπουμε καθαρά. Αλλά πιο κοντά και να σπονάει την ώρα εκεί που θα κοιτάξω για να μπορέσω να τον αναμετρήσω, δεν. Και δεν νομίζω να θα το κάνει σύντομα, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Τέλος πάντων. Εγώ προς το παρόν, παιδιά, σας αφήνω εδώ. Θα δούμε την εξέλιξη στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.